Λίγα μεροκάματα χώριζαν από τη συνταξιοδότηση τον άτυχο 60χρονο οικοδόμο που βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας του το απόγευμα του Σαββάτου. Το Συνδικάτο Οικοδόμων εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου οικοδόμου, του 60χρονου αδικοχαμένου οικοδόμου. Ο άνθρωπος δούλευε σε ένα ψηλό σημείο λόγω της εντεδατικοποίησης της δουλειά. Έτσι πέφτουν οι οικοδόμοι και χτυπάνε. Δεν, δεν χτυπάνε οι οικοδόμοι γιατί θέλουν να χτυπήσουν δουλεύουν για να ζήσουν την οικογένειά του. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, ο άτυχο άντρα έπεσε από ύψο περίπου 7 μέτρων ενώ εργαζόταν στο δεύτερο οροφο οικοδομή στο Ηράκλειο. Οι οικοδόμοι δουλεύουν 7 μέρε την εβδομάδα χωρί να ξεκουράζονται καθόλου. Γι' αυτό υπάρχουν τα ατυχήματα. Στο σημείο έσπευσε σήμερα κλιμάκιο τη επιθεώρηση εργασία προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα για τι συνθήκε του δυστυχήματο με το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου. Να είναι παρόν και να καταγγέλει την εντατικοποίηση τη δουλειά από την εργοδοσία αλλά και την έλλειψη μέτρων προστασία για τη ζωή. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση που κάνει πλάτε στην ουσία με το να έχει υποστελεχωμένες υπηρεσίε 9 ανθρώπων χωρίς αυτοκίνητο. Μια επιθεώρηση εργασία εννοώ. Διαπιστώστε ότι υπήρχαν προβλήματα, υπήρχε κάποια παρανομία, υπήρχε κάποια... Τα προβλήματα αυτά θα τα πει και θα τα δώσει η επιθεώρηση εργασία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του Σώματο Επιθεώρηση Εργασία, το 2017 καταγράφηκαν στη χώρα 7.500 εργατικά ατυχήματα, ενώ 73 ήταν τα δυστυχήματα παρουσιάζοντα ολοένα αυξανόμενε τάσει από την αρχή τη οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τη Eurostat, κάθε 4,5 η δευτερόλεπτα σημειώνεται ένα εργατικό ατύχημα και βέβαια η πλειοψηφία ατυχημάτων και δυστυχημάτων αφορά το χώρο των κατασκευών. Στα πόσα χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη η οικοδόμη. Αν δεν συμπληρώνει τα ένσημά του λόγω τη ανεργία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια που μα έκατσε πολύ πίσω, ξέρω εγώ, είναι ικανοί να φτάσουν και στα 65 να βγαίνουν στι καλοσιά απάνω. Αυτό είναι σαν να του λέει πεθάνετε. Ο άτυχος οικοδόμος, πατέρας δύο παιδιών, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, ήταν ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Κρουσόνα, Δημήτρης Γιανακουδάκης, γνωστός και ως ο Σαραβάκος του κριτικού ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρει σε ανακοινωσή της η ομάδα, η οικογένεια του ΠΑΟ Κρουσόνα έχασε σήμερα ένα παλέμαχο και άξιο τέκνο της ιστορίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητέ, οι ποδοσφαιριστέ καθώ και σύσσωμη η κοινωνία του Κρουσόνα εκφράζουν τα θερμά του συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά του όσο και στου οικείου του.